επέδωκαν αυτό ηχθείως ότου μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Είπε δε αυτής, ούτι οι λόγοι ους ελάλησα προς ημάς αίτιον συνειμήν, ότι διπληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δίνηξεν αυτόν τον του συνιέρετας γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτως έδιπαθήν των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δέστε μάρτυρες τούτο και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξίτσους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανία και πάρας τα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτό και ανεφέρετο εις τον ουρανό. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό. Amen.
Thank you.
σύμπαντος του ευσεβούς συμμονέθνους και πάσης ευθύς και εξουσίας εν αυτών των εν ασθενείες κατακειμένων εν φυλακές εξορίες δεινές περιπαιδίες θλίψεις εις στενοχωρίες και περιστάσεις ηγόντων των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευραγών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου, ουθοποιώντων, ψαλώντων, ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ελαγών, πάντων ημών των συνελθόντων, εν τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία ταύτη, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων και των ενδυναμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, μνηστή Κύριος το Θεό, και τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου, μνηστή Κύριος το Θεό, εν τη βασιλεία
αμαρτιών και των μημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Oh, man.
Thank you.
Χριστού την Κύριε της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης το λόγο της εις Yeah.
Κύριος ευχώνης αρπηγός. Αλληλούια. Ανάμεσα στην εορτή την κορυφαία της χριστιανοσύνης, που είναι η Ανάσταση του Κυρίου, και στην άλλη μεγάλη εορτή του Παναγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας έχει μια άλλη σπουδαιοτάτη, μεγάλη δεσποτική εορτή, η σημερινή δηλαδή εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας. Και σκέπτεται κανείς, αυτή η εορτή φαίνεται κάπως παράδοξη. Πώς είναι δυνατόν να εορτάζουμε μία ανάληψη, έναν χωρισμό, έναν διαχωρισμό, μία έξοδο του Κυρίου μου Ιησού Χριστού από τον κόσμο. Τι να είναι άραγε η ανάληψη του Κυρίου εις τους ουρανούς, σηματοδοτεί για μας σήμερα, για τον κάθε χριστιανό, κάποιο βαθύτερο νόημα, έχει κάτι να μας πει αυτή η εορτή. Αδελφοί μου, εάν προσεγγίσουμε τα Ιερά Κείμενα τους Ευαγγελιστάς, αλλά και τις πράξεις των Αποστόλων που περιγράφουν την Ανάληψη του Κυρίου, τέσσερα σημεία είναι πολύ σημαντικά, για τα οποία θα ήθελα δύο λίγο να τα προσεγγίσουμε, να εμβαθύνουμε. Το πρώτο σημείο είναι το σημείο ότι ο Κύριος εξήλθε εκ των Ιεροσολύμων έξω στη Βιθανία και εκεί ευλόγησε τους μαθητάς. Και λέει το Ιεροκείμενο και το ευλογεί αυτός αυτούς ανήλθε εις τον ουρανό. Το πρώτο σημείο είναι ότι επάραστας χείρες αυτού, αφού εσήκωσε τα χέρια του, ευλόγησε τους μαθητάς. Τα χέρια του Κυρίου ευλογούν τους μαθητάς και ευλογούν όλο τον κόσμο. Αυτά τα ίδια τα χέρια εκείνα, τα οποία ανυψώθησαν επί του Σταυρού και δέχτηκαν τους ύλους και γραφώθηκαν επάνω προς τον Σταυρό. Αυτά τα χέρια, τα οποία είχε ζωστεί πρώτο μυστικού δείπνου το Λέντιον και ήλυψε τους πόδας των μαθητών, δίνοντας το παράδειγμα της διακονίας. Αυτά τα ίδια χέρια που κάποτε όταν εμπόδιζαν οι μαθητές τους γονείς να πάνε τα παιδιά κοντά στον Χριστό, εκείνος είπε άφετε τα παιδιά και αυτήν πρόσμε και αγκάλισε τα παιδιά και ευλόγησε και κατηβλώγει αυτά. Εκείνα τα χέρια του Κυρίου τα οποία κράτησαν τον ιόν της ήρας της Δεήν, τον νεκρόν ιόν και τον εσήκωσαν. Εκείνα τα χέρια που όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της Παρελθούσης Κυριακής είναι εκείνα τα οποία έλαβαν χώμα από την γη και επίησαν πυλών και ήλυψαν τους οφθαλμούς του τυφλού εκγενετής και είδε το φως του. Αυτά τα ίδια χέρια, τα άγια, τα πανάφραντα, τα αμόμυτα, τα άγια χέρια του Κυρίου ευλογούν τους μαθητάς. Και αν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι το ίδιο κείμενο μας λέγει «Εν το ευλογεί αυτός αυτούς». Δηλαδή, όχι μία φορά, αλλά συνεχώς, πλουσίως, δαψιλός, πάρα πολύ και συνεχώς, έδινε την ευλογία του ο Κύριος. Η ευλογία λοιπόν του Κυρίου και πολύ ωραία η Ορθόδοξη Αγιογραφία έρχεται και μας παραδίδει ανά τους αιώνες τον Χριστό να είναι ο Κύριος ο ευλογών. Σε πολλούς ναούς μας, στο Ιερό Τέμπλο, βλέπουμε τον Κύριο να είναι ο Κύριος ο ευλογών που μας ευλογεί. Και ας προσορίσουμε στο δεύτερο σημείο. Και το ευλογεί είναι αυτός. Ο Κύριος ανελήφθη. Σιγά σιγά, μέσα σε μία νεφέλη, βλέποντων των μαθητών, και βρισκόμενο από τις κατάστασεις απορίας, εκπλήξεως και θαυμασμού, ανήρχε το εις τον ουρανό. Έφευγε ανάμεσά τους ο Κύριος και ανέβαινε εις τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους.
Αλήθεια, τι ήθελε να δηλώσει ο Κύριος? Ήθελε να δηλώσει ότι επεράτωσε το έργο το οποίο του ανέθηκε ο Θεός Πατήρ, επί της γης επληρώθη η οικονομία, όπως λέει με Ισοτήριος, εμφάνισης του Κυρίου και εν δόξη ανελήφθη. Αν ήλθε εις την Βηθλεέμ, εν ταπεινώσει και τίθηκε την ανθρώπινη φύση, τώρα εν δόξη, αγιάζοντας, θεώνοντας την ανθρώπινη φύση, εν δόξη, ανελήφθη εις τους ουρανούς, ανέρχεται εις τον ουρανό, διότι ήθελε να δώσει σε εμάς να αισθανθούμε και οι μαθητές και εμείς ότι ούκ έχουμε όντε μέλουσαν όλοι, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν είμαστε δια την γηγιούτη. Δεν είναι μόνο η ανθρώπινη φύση μας αυτή η φθαρτή, αλλά αυτή θεούνται και ανερχόμεθα κι εμείς. Έχουμε άνω πολιτεία, θα γίνουμε μέτοχοι της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θαυμάσει έρχεται και μας τονίζει και μας λέγει «Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, τα άνω ζητείτε». Είναι αυτή η πνευματική ανάβαση. Αλλά σε χρόνος αυτή η ανάληψη του Κυρίου εις τους ουρανούς, άνοδος, έρχεται και σηματοδοτεί για τη χριστιανική ζωή, για τον χριστιανισμό, για την πίστη μας, ότι αδελφοί μου έχουμε προοπτική. Δεν σταματά εδώ η ζωή μας. Υπάρχει μία δυναμική, η δυναμική της προοπτικής, της θεώσεώς μας, της αναβάσεώς μας. Όπως ο Κύριος εκάθισε εκ δεξιών Θεούν Πατρός, εν τη Βασιλεία Του, έτσι όπως λέγει και η Αποκάλυψη, και εμείς θα ανέλθουμε και θα καθίσουμε εις τας μονάς τας οποίες μας έχει ετοιμάσει στη Βασιλεία του Θεού. Και αν ο Κύριος ευλογεί και ανέρχεται, ας δούμε και άλλα δύο σημεία των μαθητών του Κυρίου. Οι μαθητές πώς βρίσκονται μπροστά σε αυτό το θέαμα, σε αυτό το γεγονός, εκεί στην Βηθανία. Πώς οι μαθητές απορούν και βλέπουν, και βλέποντον αυτόν, τότε οι μαθητές κατά την Θεία Ανάληψη την ένδοξον προσεκίνησαν αυτόν. Όταν βλέπεις τον Κύριο να σε ευλογεί, εσύ δεν μπορεί να κάνεις τίποτε άλλο παρά σκύβεις το κεφάλι και να νιώθεις μες στην ψυχή σου κατάνοιξη και μυσταγωγία και να προσκυνάς τον Κύριο. Προσκυνώ τον Κύριο σημαίνει αποδέχομαι τον Κύριο. Σημαίνει ότι λέω ναι, αυτός είναι ο αρχηγός της ζωής μου, της προσωπικής μου ζωής, της οικογενείας μου, της κοινωνίας μου, του καταστήματός μου, της πατρίδος μου, της ανθρωπότητος. Αυτός είναι ο Σελεγόμαρθρος Θεμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και εμένα με τη λέξη Κύριος αναγνωρίζει ότι αυτός είναι ο παντοδύναμος Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ο δε Θεός μου αναγνωρίζει και ομολογεί την θεότητα. Προσεκίνησαν οι μαθητές όταν σε ευλογεί ο Κύριος προσκυνάς. Και το τέταρτο και τελευταίο σημείο είναι ότι επέστρεψαν μετά στην Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και αυτό ίσως ακούγεται παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν, ενώ χάνουν τον Κύριο από μπροστά τους που ανέρχεται εις τον ουρανό, εκείνοι να χαίρονται, ενώ δεν τον ξαναβλέπουν, εκείνοι να νιώθουν χαρά και μάλιστα χαρά μεγάλη. Δεν ακούγεται κάπως παράδοξο, ίσως, αλλά δεν είναι τίποτα τυχαίο εις τη ζωή του Κυρίου μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Γιατί ο Κύριος τους είχε πει πρώτο Αγίου Πάθος του, συμφέρει ή να εγώ απέλθω. Σας συμφέρει, είναι για το καλό σας, για την πνευματική σας οικοδομή και ωφέλεια, να απέλθω εγώ εις των ουρανών, διότι θα έρθει ο Παράκλητος, το Πανάγιον Πνεύμα. Θα είναι η μέρα της Πεντηκοστής, όπου θα κατέλθει το Πανάγιον Πνεύμα, η κάθοδος του Πανάγιου Πνεύματος, για να σας χαρίσει όλα τα χαρίσματα. Πόσο σημαντικό αυτό. Είχαν αυτή την επαγγελία, είχαν αυτή την εσωτερική βεβαιότητα, τη διαβεβαίωση του Κυρίου, ότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και το ανέμεναν και το περίμεναν και έτσι αισθανόντουσαν χαρά μεγάλη, διότι δεν θα τους εγκατέλειπε ο Κύριος. Φαίνεται ίσως η ανάληψη, η άνοδος του Κυρίου, ότι είναι μία εγκατάληψη εξωτερικά.
όμως δεν είναι κατάληψης, είναι δυνητής παρουσία, συνεχής παρουσία. Φαίνεται ότι είναι χωρισμός, αλλά όχι, είναι ένωσης. Φαίνεται ότι είναι απομάκρυσης, διάστασης, αλλά ο Κύριος εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ κοντά, η Παναγία Τριάς, ο Θεός, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε εκείνος δεν είπε στα τελευταία του λόγια «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της ιδελίας του αιώνος». Γι' αυτό έλεγαν αυτή την εσωτερική, την πνευματική χαρά, που δεν είναι μια κοσμική εξωτερική χαρά, αλλά μια εσωτερική ευφροσύνη. Αδελφοί μου, ο Κύριος, οι μαθητές και εμείς, ο Κύριος ευλόγησε και ανελήφθη. Ευλογεί ο Κύριος και μας δίνει την άλλη προοπτική της άλλης ζωής. Οι μαθητές προσκυνούν και χαίρονται δια το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει. Εμείς άραγε, αλήθεια, θέλουμε την ευλογία του Κυρίου στη ζωή μας. Θέλουμε να είμαστε οι ευλογημένοι. Εμείς άραγε έχουμε σαν στόχο στη ζωή μας την προοπτική της άλλης ζωής, της πνευματικής ζωής, της βασιλείας των ουρανών, ή μήπως σκεπτόμεθα πολύ χήινα και πολύ κοντινά. Και τελικά, αλήθεια, εμείς νιώθουμε αυτή την πνευματική χαρά και θέλουμε αυτή την άλλη χαρά που μας δίνει ο Κύριος. Η επιλογή ανήκει στο καθένα. Ωστόσο, σας παρακαλέσουμε σήμερα, σε αυτόν τον ωραίο ιστορικό ναό, που είναι πολύ σημαντικός ναός, διότι εορτάζει δεσποτική εορτή, πολύ σημαντική, της αναλήψεως του Κυρίου. Ας παρακαλέσουμε και ας παρακαλέσουμε τον προεξάρχοντα, σεβασμιότατο τον Τιμενάτη, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογείας και Ρεαδροτικής, κύριο Νικόλαο. Τον παρακαλέσουμε αυτός φρόντος να δεηθεί για την προοπτική μας, για την ευλογία και για την χαρά που μας δίνει ο ενδόξια αληθής Κύριος μας. Ανέβη ο Θεός εν άναν ουρανών, Κύριος εμφανίσθαι.
Oh,
Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ορία ταύτη, έτι δε και των δούλων του Θεού, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην και επιτελούντων την ιεράν λιτάνευσιν ταύτην, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη. Yeah.
σε λίγο, λέγε τι μπορεί να παίξω. Μπήκε η κολλά, μπορείτε να πάρετε. Θα πάρετε. Γνώσατε. Καλό. Παιδιά, ό,τι θέλετε πέρα. Όχι, δεν είναι πλαδί μου. Στα μηδιά δώσε, μπορείτε και μετά. Ρε, όλοι πάρετε. Τα παιδιά. Και τους συνεργάτες τους, τους επιτρόπους και
κυρίες και φιλοδόχους, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο και γενικότερα και τη δημοτική μας αρχή και τις υπηρεσίες του Δήμου που εξυπηρετούν στο έργο και της εκκλησίας και υπηρετούν και διακονούν τον προορισμό του καθενός μας, τη φιλαρμονική που δεν ξέρω να πούμε τώρα που είναι έξω και να ευχηθώ και πάλι σε όλους χρόνια πολλά και πολύ ευλογημένα. Διευκόν το Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κάποιος από τον Ιεκόνο και τους ψάχνουνε. Πάλι καλά. Και σίγουρα κάποιος από τον Ιεκόνο. Σας ευχαριστώ. Τι κάνουμε, καλά, χρόνια πολλά.